Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως υπόθηκε και στην αρμόδια επιτροπή, θα ψηφίσει παρόν για τη μεταφορά έδρας του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Ίνου από το Παρίσι στην Τιζόν. Ο οργανισμός αυτός, με τις εινολογικές πρακτικές και τα πρότυπα που καθορίζει, κατά τη γνώμη μας ευνοεί τις μεγάλες πρωτοβιομηχανίες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε βάρος των βιοπαλαιστών, αμπελοκαλλιεργητών και εινοπαραγωγών. Όλες οι πρακτικές, εινολογικές πρακτικές αυτού του οργανισμού είχαν ως αποκλειστικό προορισμό την εξαγωγή, και αυτό γιατί αυτές οι πρακτικές μετατρέπουν το κρασί από αγροτικό σε βιομηχανικό προϊόν και επιπλέον είναι δύσκολο να ελεγχθεί η ποιότητα, η προέλευση, όσο και ο τελικός προορισμός αυτών των κρασιών. Μάλιστα, σε συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς εισάγονται ίνοι από τρίτες χώρες, οι οποίοι βαφτίζονται ευρωπαϊκοί, ελληνικοί, φτάνοντας στη χώρα μας, στον καταναλωτή δηλαδή, είτε ως ευρωπαϊκή είτε ως ελληνικής προέλευσης ίνοι, με τον κίνδυνο όχι μόνο η επισήμαση με την οποία θα διατεθούν στον Έλληνα καταναλωτή, αλλά οι χαμηλές τιμές με τις οποίες παραδίδονται σε ινοποιία, 50 λεπτά το λίτρο ο ερυθρός ίνος και 60 λεπτά το λίτρο ο λευκός ίνος. Αυτές οι πρακτικές αφήνουν απροστάτευτο τον Έλληνα εινοπαραγωγό με εξευθυντιστικές τιμές και σε συνθήκες υψηλού κόστους παραγωγής, ενώ διακυβεύεται και η προστασία του Έλληνα καταναλωτή, ιδιαίτερα όσον αφορά την επισήμαση των ύλων που προμηθεύεται ή καταναλώνει στα διάφορα σημεία εστίασης. Ποιοι ωφελούνται από αυτή την πρακτική? Μα οι μεγάλες πρωτοβιομηχανίες και οι μεσάζοντες που εσχροκερδούν, αφού πωλούνται στον τελικό καταναλωτή έως και 15 φορές ακριβότεροι σε σχέση με τις τιμές αγοράς τους, καταστρέφοντας κατ' ουσίαν τον κλάδο του κρασιού στη χώρα μας, σε αντίθεση με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στα εινοπαραγωγικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισαγωγή μούστων από τρίτες χώρες, η ανάμιξη κρασιών τρίτων χωρών με κοινοτικά, σε συνδυασμό με την αναγνώριση των εινολογικών πρακτικών του Διεθνούς Οργανισμού Ίνου και Αμπέλου, σημαίνει διευκόλυνση των εισαγωγών φτηνών κρασιών από τρίτες χώρες. Σήμερα μιλάμε για ένα ιστορικό χαμηλό συρρήκνωσης του κλάδου της αμπελουργίας. Πολλά είναι τα εργαλεία για το ξεκλήρισμα, όπως εμπόδια στη φύτευση νέων αμπελώνων, ποσοστώσεις, μειώσεις σε επιδοτήσεις και συντάξεις, επιπτώσεις από το διαχωρισμό των αγροτών σε κατά κύριο επάγγελμα και μη, ζημιές στην παραγωγή που δεν καταγράφονται και δεν αποζημιώνονται. Το αντιλαϊκό πακέτο συμπληρώνουν οι μεγάλες περικοπές στις επιδοτήσεις σε ενισχύσεις από την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής, η άγρια φορολογία στο εισόδημα, στην κατοικία, στο χωράφι με τον έμφυα, με την αύξηση του ΦΠΑ, με την ακρίβεια στα αγροεφόδια, το ηλεκτρικό ρεύμα που οδηγεί την τιμή στο αρδευτικό νερό στα ύψη και άλλα χαράτσια και φόροι που λαιλατούν στην κυριολεξία το αγροτικό εισόδημα, τις αθρώες εισαγωγές ελαίου κοινής αγροτικής πολιτικής κρασιού από τρίτες χώρες όπως υπόθηκε. Από τη δαγκάνα της άγριας φορολογίας δεν ξεφεύγει ούτε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με τον τριπλασιασμό των εισφορών. Μιλάμε δηλαδή για μια επίθεση χωρίς τέλος. Μαζί με το τεράστιο κόστος παραγωγής που αντιμετωπίζουν οι αμπελοκαλλιεργητές και συνολικά οι μικρομεσαίοι αγρότες, ήρθαν να προστεθούν πότε οι μεγάλες προσβολές από την Ευδεμίδα και διάφορους μύκητες, ειδικά το Βοτρίτη που υποβαθμίζει την ποιότητα του σταφυλιού, και πότε η εκτεταμένη καταστροφή από τους αλλεπάλληλους καύσονες και την προσβολή από περονόσπορο τόσο στις επιτραπέζιες ποικιλίες και στο σταφυδάμπελο, όσο και στις συνοποιήσιμες, και αφορά κατά κύριο λόγο την αμπελοκαλλιέργεια στον ομό Ηρακλείου, οδηγώντας σε ολοκληρωτική καταστροφή τους αμπελοκαλλιεργητές. Οι πολύ συχνές υψηλές θερμοκρασίες καταστρέφουν την παραγωγή, ενώ λόγω των καιρικών συνθήκων η προσβολή από περονόσπορο τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη. Τα μπέλια που υπέστησαν φέτος καταστροφή θα έχουν και την επόμενη χρονιά σοβαρό πρόβλημα στην παραγωγή.
Είχαμε ολοκληρωτική ζημιά σε πάρα πολλές περιοχές, όπως στις Αρχάνες, Σασίτες, στο Βενεράτο, στο Προφήτη Λία και σε άλλες περιοχές. Μετά από όλα αυτά και σε συνδυασμό με τη γενικότερη επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, η αμπελουργία δυνατούν να καλύψουν υποχρεώσεις που τρέχουν, οξύνονται τα προβλήματα επιβίωσής τους και από την άλλη αντιμετωπίζουν τον αναχρονιστικό και φοροεισπρακτικό κανονισμό του ΕΛΓΑ, που με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων έχει τόσους κόφτες και εξαιρέσεις, με αποτέλεσμα οι αγρότες να πληρώνουν υπέρογγες ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να αποζημιώνονται πλήρως για τη ζημιά που έχουν υποστεί. Καμία σκέψη να αρθεί η απαγόρευση για φύτευση νέων καλλιεργειών. Καμία σκέψη να αποζημιωθούν οι αμπελοκαλλιεργητές στο 100% για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειές τους. Καμία σκέψη να αλλάξει ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ σε μια κατεύθυνση παγίωσης του αποκλειστικού δημόσιου χαρακτήρα, αποζημιώνοντας στο 100% τη ζημιά της παραγωγής και του κεφαλαίου σε φυτικό και ζωικό από όλες τις αιτίες καταστροφής του. Καμία σκέψη για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Τσίπουρο και να μην μετακυλιστεί στις τιμές παραγωγού. Για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία χωρίς καμία επιχειρηματική δράση. Οι συνέπειες στην αμπελουργία από τις αντιαγροτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν οδυνηρά αποτελέσματα και στην αγροτική οικονομία και στους μικρομεσαίους αγρότες. Ποιος δεν θυμάται το παραμύθι για τη μεγάλη αγορά των 270 εκατομμυρίων καταναλωτών που θα άνοιγε για να απορροφήσει τα ελληνικά προϊόντα και για τους αγρότες που θα έτρωγαν με τα χρυσά κουτάλια. Το παραμύθι δυστυχώς εξελίχθηκε σε τραγωδία για τους αγρότες της χώρας. Κι όμως τα αμπελουργικά προϊόντα, κρασί, σταφίδα, επιτραπέζιο, σταφύλι, τσικουδιά, αμπελόφυλλα και άλλα υποπροϊόντα θα μπορούσαν να συμβάλλουν θετικά στη σωστή και υγιεινή διατροφή του λαού και αφετέρου στη γεωργική ανάπτυξη και της Κρήτης, της χώρας συνολικότερα, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη. Πρόκειται για χρυσοφόρες καλλιέργειες που θα μπορούσαν να ζήσουν ένα σημαντικό κομμάτι της αγροτιάς, που ευνοούνται από τις εξαιρετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες στο νησί από τη Σιτία έως την Κίσαμο και ιδιαίτερα στο νομό Ηρακλείου, που κάνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα για την καλλιέργεια αμπελιών. Αντί να αξιοποιηθούν τα παραπάνω, η Κρήτη, όπου παράγεται το σουλτανί σταφύλι, σταφίδα, κρασί και επιτραπέζιο που ζητείται σε όλο τον κόσμο, καθώς ως γνωστόν δεν έχει το κουκούτσι, ζούμε ένα ανηλεή διωγμό των αμπελουργικών προϊόντων. Για παράδειγμα, στο νομό Ηρακλείου, ενώ τα αμπελουργικά προϊόντα αντιπροσώπευαν το 1981 το 52% του αγροτικού εισοδήματος και απασχολούνταν σχεδόν όλες οι αγροτικές οικογένειες με την καλλιέργεια, σήμερα δεν αντιπροσωπεύουν ούτε το 5%. Αντίστοιχα, το 1981 παράγονταν 93.000 τόνοι σταφίδας, ενώ το 2006 15.000 τόνοι και σήμερα ούτε 500 τόνοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τις αναθεωρημένες κοινές αγροτικές πολιτικές και την προσαρμογή τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, επιδίωξε το γρήγορο πέρασμα της παραγωγής και της γης σε λίγα χέρια, εξαναγκάζοντας σε εγκατάλειψη τους μικροπαραγωγούς. Δεν εξηγείται διαφορετικά πως, ενώ η Ευρώπη είναι ελλειμματική στη σταφίδα, καταναλώνονται πάνω από 500.000 τόνοι σταφίδα με προοπτική διεύρυνση της κατανάλωσής της, την ίδια στιγμή έχουν πάρθει μέτρα εκρίζωσης των αμπελώνων. Οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστιες, επειδή αποδέχεται και υλοποιεί τις κατευθύνσεις και τη φιλοσοφία των προτάσεων της Κομισιόν, όπως μεγάλες είναι και οι ευθύνες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης ως κυβερνήσεις που υλοποίησαν την ίδια πολιτική. Για να συγκαλύψουν αυτές τις ευθύνες τους, καλλιεργούν τη μυρολατρεία στους παραγωγούς, υποστηρίζοντας ότι η ΚΑΠ είναι μονόδρομος και ότι το κόστος της ανυπακοής είναι μεγαλύτερο από το κόστος προσαρμογής, δηλαδή της υποταγής, οδηγώντας σε συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγες καθετοποιημένες αμπελουργικές επιχειρήσεις.
Αποδείχτηκε λοιπόν πόσο φούμαρα ήταν αυτά που λέγατε, κύριοι των κομμάτων σας, τόσα χρόνια ότι η κοινή αγροτική πολιτική εξασφαλίζει το εισόδημα του αγρότη. Αυτό που κάνει είναι να του πετάει ένα ξεροκόμματο με το τσεκ και τις άλλες ενισχύσεις για να έχουν πάτημα, κλείνω κύριε Πρόεδρε, οι εμποροβιομήχανοι που του παίρνουν την παραγωγή τσάμπα. Διότι τελικά η κοινή αγροτική πολιτική αυτό που εξασφαλίζει είναι να έχουν πρώτες ύλες οι βιομήχανοι και να εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη. Για την πλειοψηφία των βιοπαλλεστών αγροτών υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι του καπιταλισμού και της επιδείνωσης της δυνατότητας παραμονής κυρίως στην αγροτική παραγωγή, ολοένα με πιο δυσμενείς όρους, με μία αναστρέψιμη την προοπτική της καταστροφής για τους πολλούς εξαιτίας του ανταγωνισμού του μονοπωλιακού ομίλου και της συγκέντρωσης σε καπιταλιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, και ο άλλος δρόμος είναι της κοινωνικοποιημένης παραγωγής, του παραγωγικού συνεταιρισμού που αναλαμβάνει από την παραγωγή μέχρι και κατανάλωση συνολικά το προτσές για την προστασία του παραγωγού, για καλύτερες τιμές, για την αντιμετώπιση των βασικών διατροφικών αναγκών. Απαιτεί όμως κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, απαιτεί λαϊκή εξουσία και οικονομία, δηλαδή το σοσιαλισμό που λέμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ.